Σε αυτή την ενότητα θα ασχοληθούμε με τις εντολές της καρτέλας διάταξης και σε αυτό το βίντεο θα ξεκινήσουμε με την ομάδα εντολών διαμόρφωσης σελίδας. Θα μεταβώ λοιπόν στην καρτέλα διάταξη. Η ομάδα εντολών διαμόρφωσης σελίδας που βρίσκεται στην καρτέλα διάταξη περιέχει όλες τις απαραίτητες εντολές για την επεξεργασία της διάταξης των σελίδων ενός εγγράφου. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να εφαρμόσουμε τα κατάλληλα περιθώρια στις σελίδες ενός εγγράφου, να αλλάξουμε τον προσανατολισμό να ρυθμίσουμε το μέγεθο του χαρτιού, να εισάγουμε αλλαγέ σελίδων, να χρησιμοποιήσουμε τη λειτουργία του συλλαβισμού και πολλά ακόμα. Α δούμε λοιπόν σε αυτό το βίντεο πώ μπορούμε να ορίσουμε τα περιθώρια των σελίδων ενό εγγράφου. Η λευκή περιοχή γύρω από το κείμενο σε μια εκτυπωμένη σελίδα ονομάζεται περιοχή περιθωρίων. Μπορούμε να αλλάξουμε τα περιθώρια πάνω, κάτω, αριστερά και δεξιά. Μπορούμε επίσης να ορίσουμε περιθώρια με δύο διαφορετικούς τρόπους ο ένας είναι εσύροντας τα σημάδια περιθωρίων του χάρακα και ο άλλος ορίζοντας περιθώρια από την ομάδα εντελών διαμόρφωσης σελίδας της καρτέλα διάταξη. Εδώ θα πρέπει να προσέχουμε ώστε να μην μπερδεύουμε τα περιθώρια της σελίδας με τις εσοχές παραγράφων. Η αλλαγή μιας εσοχής παραγράφου μετακινεί το επιλεγμένο κείμενο ή το κείμενο μιας γραμμής προς τα δεξιά ή αριστερά σε σχέση με το αριστερό και δεξιό περιθώριο. Τα περιθώρια όμως ορίζουν το συνολικό εύρος όλου του κειμένου και την απόσταση μεταξύ του από τα άκρα της σελίδας δεξιά και αριστερά. Για να αλλάξουμε τα περιθώρια της σελίδας χρησιμοποιώντας το χάρακα, θα πρέπει να τοποθετήσουμε τον κέρσορα του ποντικιού πάνω στο χάρακα και στα αριστερά ή δεξιά, εκεί που αρχίζει η γκρι περιοχή. Εγώ θα τοποθετήσω τον κέρσορα στα αριστερά και θα κινήσω λίγο τον κέρσορα μέχρι να εμφανιστεί αυτό το διπλό βέλος. Μερικές φορές είναι λίγο δύσκολο να εμφανιστεί γιατί υπάρχουν σε αυτό το σημείο και τα βέλη με τις εσοχές του κειμένου. Παρατηρήστε τώρα ότι εμφανίστηκε μία συμβουλή οθόνης, η οποία μου λέει ότι αυτό είναι το αριστερό περιθώριο. Τώρα θα κάνω κλικ και κρατώντας πατημένο το κλικ θα σύρω το περιθώριο στη νέα θέση λίγο προς τα δεξιά. Φυσικά, με τον ίδιο τρόπο, το σύρω προς τα αριστερά και παρατηρήστε ότι το κείμενο προσαρμόζεται ανάλογα. Επίσης με τον ίδιο τρόπο μπορούμε να αλλάξουμε και το δεξί περιθώριο, αλλά και το επάνω και κάτω περιθώριο αν χρησιμοποιήσουμε τον κατακόρυφο χάρακα. Ας δούμε τώρα πώς μπορούμε να αλλάξουμε τα περιθώρια της σελίδας από την ομάδα εντολών διαμόρφωσης σελίδας. Ενώ βρίσκομαι στην καρτέλα Διάταξη, θα κάνω κλικ στο κουμπί Περιθώρια από την ομάδα διαμόρφωσης σελίδας. Αμέσως εμφανίζεται μια λίστα με διάφορες επιλογές, όπως είναι τα κανονικά περιθώρια, προσαρμοσμένα και άλλα. Για κάθε ένα από αυτά όπως βλέπετε εμφανίζονται και οι αποστάσεις που θα έχει το κείμενο από τα άκρα της σελίδας. Αν θέλουμε να εφαρμόσουμε κάποια άλλα περιθώρια τα οποία δεν εμφανίζονται στη λίστα επιλογών, θα πρέπει να κάνουμε κλικ στο κουμπί προσαρμοσμένα περιθώρια. Αμέσως εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου διαμόρφωση σελίδας με ενεργή την καρτέλα περιθώρια. Από εδώ λοιπόν μπορούμε να ορίσουμε τις τιμές περιθωρίων στα πλαίσια επάνω, κάτω, αριστερά και δεξιά. Για παράδειγμα, εγώ θα ορίσω στο πλαίσιο επάνω την τιμή 5, στη συνέχεια στο πλαίσιο κάτω πάλι την τιμή 5, ενώ τα αριστερά και δεξιά δεν θα τα αλλάξω. Βέβαια, η τιμή 5 που όρισα είναι αρκετά μεγάλη και συνήθως δεν εμφαρμόζεται σε τέτοιου είδους έγγραφα, αλλά είναι ένα παράδειγμα ώστε να είναι αισθητή αλλαγή. Τέλος, θα πατήσω OK για να εφαρμόσω την αλλαγή. Παρατηρήστε τώρα ότι τα επάνω και κάτω περιθώρια μεγάλωσαν και το κείμενο κατέβηκε αρκετά προς τα κάτω.